στο Guardians of the Galaxy, είναι σε σκηνοθεσία James Gunn, είναι η τελευταία ταινία πριν το νέο Avengers, το Age of Ultron, και έχει να κάνει με 5 όχι ήρωες, ίσα-ίσα εγκληματίες θα λέγαμε, αλλά χαριτωμένους εγκληματίες, οι οποίοι έχουν πολύ διαφορετικούς σκοπούς, αλλά κάτω από τελικά ένα κοινό σκοπό, ο οποίος είναι να σταματήσουν τον Ronan, ένας τύπος ο οποίος έχει στα χέρια του ένα από τα Infinity Stones και θέλει να καταστρέψει ένα πλανήτη και πιθανώς το γαλαξία ολόκληρο, θα ενωθούν κάτω από αυτόν το σκοπό και θα γίνουν η ομάδα Guardians of the Galaxy. Πριν συνεχίσουμε, ανοίγουμε μια μικρή παρένθεση. Όπως πάντα, αυτό το review θα έχει spoilers επειδή το έργο είναι παλιό. Όταν από το Infinity και μετά προφανώς δεν θα έχει, όπως επίσης και με τα τελευταία reviews που έχω κάνει. Κλείνει η παρένθεση. Λοιπόν, παιδιά, αυτή η ταινία είναι ένα από τα λίγα παραδείγματα, γιατί εντάξει, δεν είναι και πάρα πολλά, όπου η Marvel κάνει αυτό το βήμα το παραπάνω και σου φέρνει το κάτι πολύ διαφορετικό. Γιατί εδώ πέρα τι έχουμε. Καταρχάς, έχουμε μια ταινία που είναι sci-fi εντελώς. Είναι μια ταινία που είναι στο διάστημα, δεν έχει καμία επαφή με τη γη. Μάλλον έχει μια μικρή επαφή με τη γη, αλλά είναι πολύ μικρή η επαφή της. Επίσης έχουμε χαρακτήρες μέσα, ήρωες. Πρώτον, όπως σας είπα στην αρχή, δεν είναι ήρωες, είναι εγκληματίες. Δεύτερον, δεν έχουμε καν ανθρώπους, είναι απλά ανθρωπόμορφοι κάποιοι, η μισή από την ομάδα, η άλλη μισή, ο ένας είναι ρακούν, ο άλλος είναι δέντρο που λέει συνέχεια το όνομά του. Και γενικά έχουμε κάτι πολύ πολύ διαφορετικό. Είναι σχεδόν, θα λέγαμε, σαν το Star Wars του Marvel Cinematic Universe. Και είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να έχει πάει πολύ πολύ στραβά, γιατί π.χ. δεν είναι κάτι διαδεδομένο όπως ο Hulk, ο Iron Man, που εντάξει και να μην έχεις διαβάσει κόμιξ ή οτιδήποτε, τουλάχιστον τους έχεις ακουστά ως ένα βαθμό, που αυτό βοηθάει προφανώς. Λοιπόν, τους Guardians of the Galaxy, σκεφτείτε, ούτε εγώ τους ήξερα, παρόλο που ασχολούμαι με τα κόμιξ, δηλαδή νομίζω ούτε καν ακουστά. Αλλά παρόλα αυτά πήγα, είδα το έργο, και όχι μόνο εγώ όπως και ο υπόλοιπος κόσμος όπως θα ξέρετε, και φυσικά κατενθουσιαστήκαμε με αυτό το έργο γιατί ήταν πολύ απλά φοβερό. Καταρχάς το έργο είναι κωμικό, γιατί πολύ απλά η ομάδα είναι κωμική. Ο Peter Quill, ο Star-Lord είναι η φύση του τέτοια, δεν παίρνει τίποτα στα σοβαρά. Πάλι είναι ένα δέντρο το οποίο λέει συνέχεια με λένε Groot. Εντάξει, προφανώς και είναι αστείο. Μετά έχεις ένα ρακούν το οποίο είναι πολεμοχαρής με ψυχολογικά. Μετά έχεις τον Drax, τον τρελό, ο οποίος προέρχεται από μια φυλή που δεν καταλαβαίνει τις μεταφορές, ότι του λες είναι κυριολεκτικό, οπότε άλλο ένα αστείο στοιχείο ας πούμε. Λοιπόν, και έχεις και την Γκαμόρα, εντάξει αυτή είναι η σοβαρή της παρέας, εντάξει για να μπει ένα balance ας πούμε στην ομάδα, αλλά όπως και να έχει, όλη η ομάδα είναι φοβερή. Καταρχάς, μιας που ανέφερα έτσι διαφορετικά χαρακτηριστικά, κάθε ένας από αυτούς τους χαρακτήρες, παιδιά, είναι διαφορετικός και βασικά είναι διαφορετικά γαμάτος. Το οποίο αυτόματα σε κάνει να μην βαριέσαι, διότι όποιον και να δεις, έχεις να δεις κάτι διαφορετικό. Δεν είναι ας πούμε ότι έχεις τρεις πολεμοχαρείς ή οτιδήποτε και δύο ή αστεί, οπότε λες εντάξει, αυτοί έχουν αυτό το ρόλο, αυτοί οι τρεις έχουν αυτό το ρόλο. Είναι πέντε διαφορετικοί χαρακτήρες, οι οποίοι όμως καταφέρουν και συνθέτουν μια πολύ γαμάτη ομάδα. Και δυστυχώς είναι από τα τελευταία έργα που η Marvel κατάφερε να κρατάει ένα ποιοτικό επίπεδο στο χιούμορ. Δηλαδή, π.χ. μια ταινία, συγκεκριμένη κιόλας που είναι κωμωδία κατά κύριο λόγο, κατάφερε να είναι πάρα πολύ καλή. Δηλαδή, δεν είναι όπως είναι το Iron Man, ας πούμε, που δεν είναι κωμική η ταινία, αλλά είχε μέσα πολύ πετυχημένες ατάξεις, ας πούμε, και γέλακες, χωρίς να το κάνει κωμωδία. Το συγκεκριμένο είναι και κωμωδία που σημαίνει πληθώρα, ας πούμε, αστείο, αλλά παρόλα αυτά ήταν έξυπνα, ήταν εκεί που έπρεπε. Εντάξει, όχι όλα, αλλά το 90% ας πούμε. Εντάξει, μετά δεν ξέρω τι έγινε. Επιπλέον έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον σενάριο. Καταρχάς, σας είπα, ο κάθε χαρακτήρας μέσα εκεί έχει το δικό του σκοπό, έχει ένα δικό του story, ένα δικό του background, αυτόματα έξτρα ενδιαφέρον μέσα σε όλα. Και στο τέλος πρέπει όλοι αυτοί να συνεργαστούν, διότι όλες αυτές οι σκοποί τους, τέλος πάντων, ό,τι θέλουν να κάνουν, βλέπουν ότι συμπίπτουν για έναν άλλο ανώτερο σκοπό, πιο ευγενή από αυτόν που είχαν όλοι αρχικά στο νου τους, γιατί η μισή από αυτούς είχαν τα χρήματα, άλλοι είχαν δολοφονίες, ήταν περίεργες καταστάσεις. Λοιπόν, και καταλήγουν ας πούμε από χαριτωμένοι εγκληματίες να γίνουν ήρωες, με την καταρχάς πολύ πολύ ωραία σκηνή στο τέλος που τους βλέπεις ότι όλοι πλέον έχουν σταματήσει να σκέφτεται ο καθένας την πάρτι του και έχουν περάσει στο επίπεδο του να θυσιαστώ για τον διπλανό μου. Και φυσικά σε όλα αυτά βοηθάει ότι όλοι οι ηθοποιοί έκαναν φοβερή δουλειά, παιδιά. Ήταν πολύ πετυχημένο ως συνήθως το cast της Marvel για τη συγκεκριμένη ομάδα. Ακόμα και οι φωνές που, γιατί είναι φωνές, είναι ψηφιακοί χαρακτήρες του Rocket και του Groot, που δανείζουν τις φωνές του Bradley Cooper και ο Vin Diesel αντίστοιχα. Λοιπόν, οπότε πραγματικά δηλαδή δεν μπορώ να βρω κάτι αρνητικό σε αυτό το έργο. Πολλοί λένε
αρνητικό ότι είναι ο κακός, ότι δεν είχε κανένα βάθος. Okay, συμφωνώ ότι background δεν είχε ιδιαίτερο, είναι απλά είναι σε πόλεμο η φιλή μου μία χιλιετία και τα έχω πάρει στο κρανίο και θέλω να πάρω εκδίκηση. Ναι, εντάξει, okay, αλλά αν βγάλουμε αυτό στην άκρη, σαν κακός, ήταν φοβερός, καλά, καταρχάς και εμφανισιακά και επίσης η ερμηνεία που έδινε ο συγκεκριμένος ηθοποιός, τον οποίο τον ξεχνάω, είναι το Lord of the Rings, τέλος πάντων. Λοιπόν, όχι το Lord of the Rings, από το Hobbit. Μένα μου άρεσε, ρε παιδιά. Okay, συμφωνώ για το όσον αφορά το background, αλλά η ερμηνεία του ήταν φοβερή. Ο τύπος ήταν σαλταρισμένος. Και επιπλέον ήταν και απελητικός. Έβλεπες ότι σκότωνε, δεν είχε κανένα πρόβλημα, ας πούμε. Δεν είναι ότι ήταν ένας κακός, ξέρω εγώ, στο background που έλεγε χαχαχά, θα κατακτήσει τον κόσμο, αλλά δεν έκανε τίποτα ουσιαστικά. Υπήρχε πρόβλημα, το έβλεπες. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, είχε και δύο έξτρα πράγματα τα οποία που πήγαιναν ένα ακόμα βήμα παραπέρα. Π.χ. στο τέλος που σας είπα, που έφτασαν οι ηρωές μας να μη σκέφτονται τον εαυτό τους, έχουμε ένα χαρακτήρα ο οποίος πραγματικά θυσιάστηκε, ο Γκρουτ, κάτι το οποίο δεν το περιμένεις. Δηλαδή, με το καλημέρα στην πρώτη ταινία που γνωρίζει τους ήρωες, ένας από τους πολύ ωραίους και τους πιο αγαθιάριδες, ας πούμε, από όλους τα εγκληματικά στοιχεία εκεί πέρα, θυσιάζεται για το καλό της ομάδας. Οκ, στο τέλος βλέπεις ότι και καλά ξαναφυτρώνει, αλλά εντάξει, δεν ξέρουμε τι είναι αυτό. Μπορεί να είναι άλλος Γκρουτ, που τελικά, όπως είπε ο σκηνοθέτης, είναι ο γιος, ας πούμε, δεν είναι ο ίδιος ο Γκρουτ, ή μπορεί να είναι τον ίδιος, όπως και να έχει, σε εκείνη τη σκηνή όμως. Εντάξει, εγώ προσωπικά, παιδιά, είχα συγκινηθεί πάρα πολύ, ήταν πολύ καλοφτιαγμένη. Και επιπλέον, εκτός από αυτό, έχουμε και ότι είδαμε επιτέλους και τον Θάνο. Okay, δεν είχε κανένα τρελό ρόλο, αλλά αρχίσαμε, όσοι τη γνωρίζουν, βέβαια, γιατί εγώ γνωρίζω, να βλέπουν λίγο τι εστί Θάνος. Δηλαδή, μέσα σε αυτή τη μικρή σκηνή που είχε, έδειχνε τι συμβαίνει. Ας πούμε, είχε στον Ρόνα να τον απειλεί και να του λέει: «Ω, τώρα που έχω το πετράδι, θα δεις τι θα σου κάνω». Η απάντηση του Θάνου ήταν απολύτως τίποτα. Απλά τον κοίταζαν έκφραστος και κλείνει την οθόνη. Οπότε, παιδιά, με αυτό φτάσαμε και στο δεύτερο Avengers. Είμαστε μια ανάσα. Βέβαια, όχι στο κλείσιμο του Phase 2, γιατί το κλείσιμο του Phase 2 είναι με το Ant-Man και όχι με το Avengers. Παραδόξως. Λοιπόν, το μόνο που θέλω να σημειώσω τώρα που τα είδα και φτάσαμε και στο επόμενο review θα είναι το Age of Ultron, είναι ότι δεν φαινόταν το Phase 2 σαν να σε πηγαίνει στο Age of Ultron. Ας πούμε, το πρώτο Phase ήταν ξεκάθαρο. Δηλαδή, όλα οδηγούσαν εκεί. Όλα οδηγούσαν στο Avengers. Δηλαδή, στο έδειχναν τα έργα. Παρόλο που ήταν Origins έργα standalone, ως σε τεράστιο βαθμό, με λίγες σκηνές έτσι, κάποιες πινελιές μέσα, στο οδηγούσαν στο Avengers. Εδώ πέρα, πιο πολύ στο οδηγούσε με τα Infinity Stones και τον Thanos και όλα αυτά, ο οποίος Thanos φυσικά δεν ήρθε, και καλώς έκανε και δεν ήρθε, γιατί ήταν για το επόμενο phase, και ήρθε το Age of Ultron. Δηλαδή, το Age of Ultron μου φαίνεται λίγο σαν ξεκάρφωτο, σαν ok, τους δώσαμε, ξέρω εγώ, 4-5 έργα πάλι με sequel κλπ, τώρα ας τους δώσουμε και ένα Avengers. Πάντως, κρίμα, με στεναχωρεί πάρα πολύ, δηλαδή πως σε ένα τόσο φοβερό έργο κατάφερε το sequel να είναι για μένα τουλάχιστον, δηλαδή δεν το περίμενα να είναι έτσι. Βέβαια, θα μου πείτε εντάξει, γιατί το άρωμα που ήταν φοβερό, το sequel του, ας πούμε, το 2, που στο 2 όλοι συμφωνούμε ότι δεν ήταν καλό. Πώς δεν ήταν καλό, εντάξει, okay, σίγουρα, αλλά μετά από τόσες ταινίες για τον Guardians of the Galaxy, το 2 ήρθε στο Phase 3 πλέον. Εντάξει, έχεις κάποιες απαιτήσεις, δεν είναι σαν το Phase 1, το άρωμα 2 και βγει στο Phase 1. Λες εντάξει, okay, έκανα ένα λαθάκι. Αλλά anyway, τέλος πάντων, εντάξει, ό,τι έγινε, έγινε. Τώρα θέλω να πείτε από κάτω, όπως πάντα, στα σχόλια πώς σας φάνηκε το Guardians of the Galaxy, γιατί π.χ. ξέρω κάποια άτομα που δεν τους άρεσε ιδιαίτερα το συγκεκριμένο έργο, η ομάδα, τέλος πάντων, αυτό εννοώ. Λοιπόν, πείτε μου πώς σας φάνηκε. Επιπλέον, πείτε μας, συμφωνείτε ότι δεν πολύ οδηγούσαν οι ταινίες αυτές στο Age of Ultron και το Age of Ultron είναι λίγο ψηλό ξεκάρφωτο. Και τώρα θα τα πούμε στο επόμενο review, το οποίο λογικά θα είναι το A Quiet Place με την Emily Blunt, το thriller.